Άσχημες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γιατί οι απειλές για ειρηνική επίθεση εναντίον του Ισραήλ είναι αξιόπιστες και πραγματικές, όπως προειδοποίησε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για τη χρονική στιγμή ή τους στόχους μιας τέτοιας επίθεσης. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πρόκειται να συναντήσει ανώτατους Ισραηλινούς αξιωματούχους, προκειμένου η κυβέρνηση να προετοιμαστεί για πιθανή επίθεση από το Ιράν, αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στη σκιά του φόβου αυτού, αναμένεται να συνεδριάσει το Πολεμικό Συμβούλιο υπό την προεδρία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το Ιράν έχει ορκιστεί να εκδικηθεί για τα στελέχη του που σκοτώθηκαν μετά από την επίθεση την 1η Απριλίου στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό. Μάλιστα, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μια ιρανική επίθεση θα μπορούσε να αποτελέσει υπόθεση που θα ξεσπάσει από ώρα σε ώρα, ως αντίπεινα για ένα Ισραηλινό χτύπημα πριν από σχεδόν 2 εβδομάδες που στοίχησε τη ζωή σε 7 Ιρανούς στρατιωτικούς. «Όποιος μας βλάψει θα τους βλάψουμε», προειδοποίησε την 5η 11 Τετάρτου από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου σε επίσκεψή του σε αεροπορική βάση των Ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. «Είμαστε προετοιμασμένοι τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά». Η Ιρανο-Ισραηλινή ένταση έχει κλιμακωθεί, καθώς είναι ορατό το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να απαντήσει με αντίπεινα στην Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό που σκότωσε ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS, το οποίο αναπαράγουν και Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, 2 Αμερικανοί αξιωματούχοι υπό καθεστώς ανωνυμίας τόνισαν πως η Τεχεράνη είναι πιθανό να επιτεθεί το άμεσο επόμενο διάστημα στο Ισραήλ και συγκεκριμένα σε πολλές βάσεις του IDF. Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η επίθεση του Ιράν μπορεί να εκδηλωθεί με περισσότερα από 100 ντρόνους και δεκάδες πυράβλους, καθώς στόχος του καθεστώτος της Τεχεράνης είναι να στείλουν ένα σαφές μήνυμα ισχύως. Το Ισραήλ έχει τεθεί σε μέγιστο συναγερμό ετοιμότητας, ενώ τα προηγούμενα 24 ώρα προχώρησε σε μεγάλη επιστράτευση στελεχών της αεράμυνας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ένα πιθανό κύμα πυράβλων από το Ιράν. Το Ιράν διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον ότι τα αντίπεινα εναντίον του Ισραήλ δεν θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη κλιμάκωση, ενώ ανέφερε ότι δεν θα ενεργήσει βιαστικά. Το μήνυμα του Ιράν στην Ουάσιγκτον μεταφέρθηκε από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Χωσέιν Αμίρ Αμπντολαχιάν κατά τη διάρκεια επίσκεψης την Κυριακή στο αραβικό κράτος του κόλπου Ομάν, το οποίο συχνά ενεργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αναφέρουν οι πηγές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.